στην παρουσίαση. Σας παρακαλώ τώρα πριν ξεκινήσουμε, γράψτε μου εάν ακούγεται καλό ήχος για να μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Τώρα περιμένω λίγο. Πιστεύω να ακούτε καλά. Έχουμε ήδη απάντηση. Βλέπω πως όλα πάνε καλά. Οπότε, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και η παρουσίασή μας αποτελείται από δύο κομμάτια. Αρχικά έχουμε την παρουσίαση της εταιρείας στους καινούργιους μας επενδυτές και μετά έχουμε τα νέα της εβδομάδας. Οπότε τώρα θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας παρουσίαση και μετά θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μας κομμάτι, που από τώρα θα σας παρακαλέσω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της παρουσίασης, διότι σήμερα στα νέα έχω να πω αρκετά πράγματα και ενδιαφέρον πράγματα και γι' αυτό δεν θα ήθελα να το χάσετε. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ έναν πίνακα ενός καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας και σε αυτό το πίνακα απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος ο καλλιτέχνης το φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, εκτός το ότι διευκόλυναν πολύ τη ζωή μας, έχουν και κάποια μειονεκτήματα και βλέπουμε πως κάποια από αυτά εδώ είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο επόμενο μας πρόβλημα, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, το οποίο ίσως και είναι το κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, όταν κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί να αντισταθεί παρόλα αυτά στον άνθρωπο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και ο ίδιος ξεχνά πως καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση, όπως ξέρετε. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια επίσης μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα άλλα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της οξινής βροχής. Το επόμενο σημαντικό πρόβλημα στη λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια βρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που επίσης λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται αέρια τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Οπότε, ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκκους, χαράντες, ποτάμια και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο έχουμε και την τεράστια κατανάλωση υλικών. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγινε το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ μετροχούς στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά, με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Εδώ βλέπουμε τρεις εικόνες. Αριστερά έχουμε το τελεφερίκι και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές.
Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής, Skyway Anatoly Yunitsky, που μας λέει πως δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά από δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε γενικά εδώ και πολύ καιρό για διάφορες χρήσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε και εδώ. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μια διαδομή της υδροτροχιάς, όπου μπορούμε να δούμε αυτές τις δέσμες από σειρματόσχηνα, οι χορδές, όπως λέγονται, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του δάφους υδροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας στην Λευκορωσία. Και τώρα θα σας πω με λίγα λόγια τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ βλέπουμε το πρώτο μας όχημα, το οποίο είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτά, οι σπυροειδείς ράγοι σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι σε συντήρηση. Εδώ έχουμε το αμοιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αμοιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της σημειάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο αυξήθηκε από 4 σε 6 τόνους ένα όχημα. Και εδώ έχουμε το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο μας όχημα, το οποίο είναι το φορτίο. Στην δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Η αυτόματη σταθμή φόρτισης και εκφόρτισης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών Χορδής, Ανατόλη Γιουνίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα που μπορεί να έχετε μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει
να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμων είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορτής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι σημαντικό. Καθώς, εάν έχετε παρατηρήσει ήδη αρκετές φορές, έχω πει και το πόσο σημαντικό είναι το όχημά μας να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Και επίσης είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία περιψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύριες εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει μάλλον σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο μας όχημα, το οποίο προορίζεται για μεταφορά ανθρώπων μέσα στις πόλεις, βλέπουμε ότι παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το δεύτερο όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, που αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και ανθρώπους και αυτό φυσικά μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ έχουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτές τις εικόνες και θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες και βλέπουμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρυση έχει την πρώτη θέση σχετικά με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και συνεχίζει να διατηρεί και στις λειτουργικές δαπάνες το μεγαλύτερο ποσοστό. Παρατηρούμε όμως ότι το δικό μας όχημα που είναι με το πράσινο και στο προηγούμενο αλλά και σε αυτό έχει το μικρότερο ποσοστό. Εδώ σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση τα οχήματα της Skyway βλέπουμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό και αν παρατηρήσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν για μία ακόμα φορά οι οδικές μεταφορές, που τις είδαμε λίγο νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα σχετικά με την επικινδυνότητα, όπου είχαν και εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα που είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και σύμφωνα με αυτό, τότε ελεφερή κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας,
Μετά από αυτό βλέπουμε άλλα οχήματα, όπως το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα, που όπως καταλαβαίνετε είναι ένα λίγο διαφορετικό διάγραμμα, διότι μας δείχνει το πλεονέκτημα το να έχει το όχημά μας το μεγαλύτερο ποσοστό, όπου σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα είναι το πιο ικανό μέσο μεταφοράς. Και μετά από αυτό ακολουθεί το μετρό και με μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα παρατηρούμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το όχημά μας κατοχυρώνει την πτήση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Φεύγοντας από τα διαγράμματα, σας δείχνω λίγο και τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφοράς, έχει ικανότητα μεταφορέας 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με μεταφορά ανθρώπων πρέπει φυσικά να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Και εδώ βλέπουμε κάποια από τα οχήματα που μας έχει βγάλει η εταιρεία. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα έβρεση τεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί κατασκευαστεί 11 σύνθα μηχανήματα, εμπνευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεριστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ecatechna Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το EcaFest και οι χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος με σκοπό να δουν με τα ίδια τους τα μάτια τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν με τα πλάνα που έχει η εταιρεία για το μέλλον και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια σαν αυτό που βλέπετε εδώ, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Βλέποντας όλες αυτές τις εταιρείες, παρατηρούμε πως ένα κοινό που έχουν και μοιράζονται αυτές είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, όλες τους είχαν μία αρχή και σιγά σιγά έφτασαν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Η δικιά μας εταιρεία και αυτή μοιράζεται αυτό το κοινό στοιχείο με αυτές τις εταιρείες και αυτή ξεκίνησε σαν μία ιδέα ενός επιστήμονα και πλέον ακούμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα για όλες τις πρόοδους που καταφέρνει και μόνο με αυτά μας δείχνει πως είναι μια πολλά υποσχόμενη εταιρεία και θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό, όσο έχετε χρόνο, επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει μαζί με την αξία της εταιρείας. Και ας κάνουμε τώρα μια σύνοψη. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής,
οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Η εταιρεία μας σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται τις ανάγκες του και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Πριν προχωρήσω στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης που αφορά τα νέα της εβδομάδας, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat για δικές σας απορίες και παρατηρήσεις. Και προχωράμε στα νέα της εβδομάδας. Θα ξεκινήσουμε με τα νέα και μετά με τα πιο σημαντικά νέα που έχω να σας πω. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, ας ξεκινήσουμε με ένα νέο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 23 του μηνός και η U-Sky συνεχίζει την κατασκευή της δοκιμαστικής πίστας νούμερο 4 στην Σάρζα. Τα πιο απαραίτητα αλλά και σημαντικά εξαρτήματα της δομής της γραμμής, η σιδηροτροχιά και η τροχιά, εγκαθίστανται αυτή τη στιγμή. Είναι η πίστα που παραλαμβάνει όλα τα φορτία από τους τροχούς του U-Pod και τα μεταφέρει στο υπόλοιπο πλαίσιο της κατασκευής της υπερυψωμένης διάβασης μεταφοράς. Τώρα η U-Sky Transport εγκαθιστά μια μοναδική σχεδίαση κεφαλής σιδηροτροχιάς για να ελαχιστοποιήσει την φθορά και το θόρυβο και να εξασφαλίσει η διάρκεια ζωής σε 100 ετών. Η χρήση σύγχρονων ενώσεων και αδρανών έχει μειώσει την επίδραση των κρατασμών και των φορτίων κρατασμών όταν περνούν τα U-Pods, τα ηλεκτρικά οχήματα με ατσάλι. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτός ο συνδυασμός χάλιβας σύνθετων υλικών και πολυμερών ενώσεων σε ολόκληρη τη διατομή της ράγας χορδής έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του επίπεδου θορύβου. Η ράγα με επίπεδη κεφαλή αντιπροσωπεύει μία γραμμή που είναι το αποτέλεσμα ενός ευρέου σφάσματος επιστημονικής και μηχανικής έρευνας. Και όσο μικρή και στενή και αν είναι αυτή η γραμμή, θα είναι πάντα υπό έλεγχο. Προχωράμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο επίσης δημοσιεύτηκε στις 23 του μηνός. Το U-Sky Test and Certification Center το επισκέφτηκε μια αρκετά μεγάλη ομάδα μαθητών και καθηγητών από την Ινδία. Αυτή η επίσκεψη προετοιμάστηκε με την υποστήριξη της VGGSU Education, PVT LTD, που τα αρχικά είναι VEPL. Η VEPL, όπως είπα, ειδικεύεται στην διοργάνωση διεθνών και εγχώριων εκπαιδευτικών περιηγήσεων, ακαδημαϊκών εργαστηρίων, προγραμμάτων μετασχηματικής μάθησης και ηγεσίας και πνευματικών προγραμμάτων για φοιτητές από κάθε εκπαιδευτικό υπόβαθρο, μέλη του ΔΕΠ και επαγγελματίες. Ramachandran International Institute of Management είναι ένα από τα κορυφαία και αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Διαχείρισης της Ινδίας. Η πρώτη εντύπωση είναι εξαιρετικά σημαντική για τους επισκέπτες μας και γι' αυτό η παραδοσιακή περιοδία U-Sky ξεκίνησε με μία ομιλία από τον Σεργέι Ταράσοφ και αφού μίλησε λεπτομερώς για την εταιρεία, ανάλαβε το υπόλοιπο της περιήγησης ο Γενικός Σχεδιαστής της εταιρείας Ανατόλη Γιουνίτσκι. Ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού U-Sky Transport ήταν το περίπτερο εσωτερικού χώρου, όπου τίθεται υψηλής ταχύτητας και πολυκόμψη ναυαρχίδα το U-Flash. Η ξενάγηση ξεκίνησε με μια επίδειξη του γραμμικού μοντέλου πόλεων U-City. Η ομάδα της U-Sky Transport προετοιμάζεται πάντα προσεκτικά για κάθε επίσκεψη όλων των επισκεπτών, αλλά αυτή τη φορά οι εκπρόσωποι εξέπληξαν πραγματικά τους εκπρόσωπους της U-Sky Transport. Στο τέλος πράσινης περιοδίας U-House, οι νέοι πραγματοποίησαν μια τελετή απονομής βραβείων, ευχαρίστησαν την ομάδα για την ευκαιρία να επισκεφτούν το κέντρο δοκιμών και πιστοποίησης U-Sky και μοίρασαν αναμνηστικά δώρα. Ακολούθησε και μια βόλτα με ένα πιστοποιημένο τροπικό U-Car,
Η U-Sky Transport καλωσορίζει τις ευκαιρίες να μοιραστούμε την εμπειρία μας με νέους ταλαντούχους ανθρώπους και να εμπνεύσουμε το δημιουργικό μυαλό τους να αναπτύξει πολλές υποσχόμενες νέες τεχνολογίες και έννοιες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το άρθρο, το οποίο θα βρείτε στο δικό σας back office ή αλλιώς από τον σύνδεσμο που έχω δημοσιεύσει για τους συνεργάτες εταιρείας. Προχωράμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 28 του μηνός. Αυτή τη φορά ο επόμενος ξεχωριστός μας επισκέπτης είναι ο Σέιχης, που είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και κυβερνήτης της ΡΑΣ Αϊ Χαμάντ, και επισκέφτηκε το Πάρκο Ερεύνας, Τεχνολογίας και Κοινοτομίας της Σάρζα. Ξεναγήθηκε στο Κέντρο Δοκιμών και Πιστοποίησης U-Sky, όπου ο ιδρυτής της U-Sky Transport Ανατόλη Γιουνίσκη μίλησε λεπτομερώς για την τεχνολογία που αναπτύσσεται. Παρήχε μια επισκόπηση των τολμηρών προθέσεων, στόχων και πλεονεκτημάτων του έργου. Και ο Σέιχης εξέφρασε την ειλικρινή του εκτίμηση στον άλλο Σέιχη, που είναι επίσης μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και κυβερνήτη της Σάρζα, για τις προσπάθειές του στην ανάπτυξη επιστημονικών βιομηχανίων στο Εμμυράτο της Σάρζα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για τη συμβολή του στην υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών σχεδίων για τη χώρα. Προχωράμε στο επόμενο μας άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 28 του μηνός. Η αντιπροσωπεία του Ιταλο-Τσεχικού Εμπορικού Επιμελητηρίου επισκέφτηκε το U-Sky Center, το γραφείο U-Sky Transport. Στο γραφείο μάλλον U-Sky Transport οι σύνεδροι είδαν ένα μοντέλο γραμμικής πόλης. Το U-City είναι μια φιλική προς το περιβάλλον πόλη με ενσωματωμένα συγκροτήματα μεταφορών και υποδομών U-Sky που χρησιμοποιούν πατενταρισμένες τεχνολογίες U-Sky Rail και U-Sky Flyover. Ο Ανατόλη Γιουνίτσκι έδειξε στους καλεσμένους του το U-Flash, που είναι υψηλής ταχύτητας, και τους παρουσίασε και το πιστοποιημένο τροπικό U-Car. Οι σύνεδροι αξιολόγησαν ιδιαίτερα τις τεχνολογίες μεταφοράς και υποδομής της U-Sky και είχαν μια συζήτηση σχετικά με την πιθανή υλοποίηση έργων U-Sky στην Ιταλία. Προτεραιότητα για τους Ιταλούς επισκέπτες ήταν να δημιουργήσουν μια σύγχρονη φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσματική υποδομή που θα συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους, μοιράζοντας το πάθος των πελατών και των συνεργατών μας για προοδευτική ανάπτυξη. Η U-Sky Transport είναι έτοιμη να διαθέσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής της για τη δημιουργία καινοτόμων συγκροτημάτων μεταφορών με 100 χρόνια εγγύηση τέλειας ποιότητας. Η ομάδα του Ιταλο-Τσεχικού Εμπορικού Επιμελητηρίου εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την εισαγωγή στην τεχνολογία μεταφορών και υποδομών της U-Sky και τον ιδρυτή της, του Ανατόλη Γιουνίσχη, που αποφάσισαν να επαναλάβουν την επίσκεψή τους την επόμενη μέρα για πιο διεξοδικές διαπραγματεύσεις. Και τώρα τελειώνουμε με αυτά τα νέα και θα προχωρήσουμε στο πιο σημαντικό κομμάτι της σημερινής αυτής παρουσίασης, που είναι φυσικά το γεγονός ότι στις 13 Απριλίου 2023 το έργο πέρασε σε ένα καινούριο στάδιο, που είναι το 15ο στάδιο, 0,1 φυσικά. Αυτό είναι ένα νέο ορόσημο στην ιστορία της ανάπτυξης των μεταφορών με χορδές. Για να γιορτάσουμε αυτή τη μετάβαση του έργου στο στάδιο ανάπτυξης 15,1, ξεκίνησε μία πρόθεση,
επιστρέφουν τα κουπόνια επί 2 και επί 1,5 για αυξημένους μπόνους παραπομπής και την ευκαιρία να επισκεφτείτε τα κέντρα YouSky, τα οποία φυσικά σας περιμένουν. Τα βραβεία είναι διαθέσιμα από τις 22 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου. Τα κουπόνια επί 2 και επί 1,5, όπως βλέπετε, μπορείτε να λάβετε μέρος στο quiz και να τα κερδίσετε. Τα κουπόνια που λαμβάνονται ισχύουν για 20 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης και μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επενδυτικό πακέτο οποιοδήποτε ποσού. Τα κουπόνια μπορούν επίσης να παρουσιαστούν σε συνεργάτες που δεν έχουν κουπόνι ίδιας ονομαστικής αξίας σε καμία γραμμή της δομής τους. Αλλά bonus, οι συνεργάτες που κάνουν εγγραφή άλλους χρήστες κατά τη διάρκεια της περίοδου προσφοράς χρησιμοποιώντας τον ειδικό σύνδεσμο παραπομπής στην σελίδα προσφοράς λαμβάνουν αυξημένο bonus 20% στην πρώτη επένδυση του προσκεκλημένου, την πληρωμή της πρώτης δόσης ή την πληρωμή του πακέτου εφάπαξ. Επίσκεψη στα κέντρα YouSky. Συνεργάτες που έχουν 2 χρήστες στην πρώτη γραμμή που πραγματοποιούν 2 νέες επενδύσεις κατά την περίοδο της προσφοράς θα μπορούν να επισκεφτούν τα δοκιμαστικά κέντρα της YouSky στην Λευκορωσία ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι επισκέψεις στα κέντρα πραγματοποιούνται σε οργανωμένες ομάδες Skygo Community σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν αργότερα για όσους από εσάς ενδιαφέρονται. Σχετικά με αυτό που είπα μόλις τώρα, αυτό το άρθρο το έχουμε δημοσιεύσει στις συνομιλίες που έχουμε για τους συνεργάτες και επενδυτές. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, οπότε σας προτρέπω να το διαβάσετε με προσοχή. Και τώρα θα σας πω ένα κομμάτι που μπορείτε κι εσείς να το διαβάσετε στο δικό σας back office με ελληνική γλώσσα. Το 14ο στάδιο ανάπτυξης του έργου διήρκησε από το Δεκέμβριο του 2019. Σε αυτό το διάστημα, μαζί με σας, περάσαμε την πιστοποίηση τεχνολογίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και λάβαμε άδεια για τη λειτουργία της στο κέντρο δοκιμών. Αναγγέλαμε την κυκλοφορία πολλών νέων μοντέλων μεταφοράς χορδής και παρακολουθήσαμε πολλές εκθέσεις και συνάψαμε επιτυχώς συμφωνίες συνεργασίας. Για να σας ευχαριστήσει η εταιρεία για την υποστήριξή σας του έργου στο 14ο στάδιο, σας χαρίζει bonus μερίδια για προώρη αποπληρωμή των δόσεων σε όσους συνεργάτες έχουν καταχωρήσει τις δόσεις τους μέχρι τις 23 Μαρτίου 2023. Εξοφλήστε τις δόσεις σας έως τις 31 Μαρτίου 2023 και λάβετε bonus μερίδια στο επενδυτικό πακέτο. Με κλείσιμο του προγράμματος δόσεων με πληρωμή $500 ανά μήνα ή πάνω από το συνολικό ποσό που είναι από $2,500 και πάνω, θα λάβετε συν 50% μερίδια στο πακέτο. Με κλείσιμο του προγράμματος δόσεων με πληρωμή έως και $500 ανά μήνα, θα λάβετε συν 30% μερίδια στο πακέτο. Είναι σημαντικό το ότι η προσφορά περιλαμβάνει δόσεις που καταχωρήθηκαν πριν από τις 23 Μαρτίου του 2023. Τα προγράμματα δόσεων που καταχωρήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα αυξάνουν τον αριθμό των μεριδίων στην εξόφλησή τους μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Η προσφορά ισχύει για πακέτα με εκτόσεις έως και 1%. Δεν παίζει ρόλο ο αριθμός των δόσεων που απομένει και τα μερίδια bonus προστίθεται στα κουπόνια. Επίσης, δεν παίζει ρόλο ο αριθμός των ανοιχτών προγραμμάτων. Αν τα εξαργυρώσετε πριν από τις 31 Μαρτίου 2023, θα λάβετε bonus μερίδια για κάθε πρόγραμμα δόσης που εξοφλήσατε στο πλαίσιο της προσφοράς.
πώς ισχύει η προσφορά. Και τώρα θα σας πω παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι ότι έχετε πρόγραμμα δόσεων με την προσφορά Faces of the Future με έκπτωση 1:90, που αυτό σημαίνει ότι θα λάβετε 450.000 μερίδια εάν τα εξοφλήσετε εγκαίρως. Εάν εξοφλήσετε πλήρως το πρόγραμμα δόσεων έως 31 Μαρτίου 2023, θα λάβετε 50% περισσότερα μερίδια, δηλαδή 675.000 μερίδια. Δεύτερον, έχετε ανοιχτό πακέτο της πρωτοχρονιάτικης προσφοράς Share New Year με έκπτωση 1:80 για 1.000 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι θα λάβετε 80.000 μερίδια εάν εξοφληθεί το πακέτο εγκαίρως. Εάν εξοφλήσετε πλήρως το πρόγραμμα δόσεων έως 31 Μαρτίου 2023, θα λάβετε 30% περισσότερα μερίδια, δηλαδή 104.000 μερίδια. Τρίτο παράδειγμα. Έχετε ένα απλό πρόγραμμα δόσεων με κουπόνι επί 2 για συνολικό ποσό των 500 δολαρίων με έκπτωση 1:23. Αυτό σημαίνει ότι θα λάβετε 11.500 μερίδια για αποπληρωμή δόσεων συν 11.500 μερίδια μπόνους για το κουπόνι επί 2 συν 3.450 μερίδια 30% μπόνους για την πρόωρη εξόφληση πριν από τις 31 Μαρτίου 2023. Στο σύνολο θα λάβετε 26.450 μερίδια. Και εδώ μία σημείωση. Η προσφορά δεν ισχύει για πακέτα με FAPAX πληρωμή. Όλοι οι συνεργάτες που έχουν εκπληρώσει τους όρους της προσφοράς θα λάβουν μπόνους μερίδια για εξοφλημένα προγράμματα δόσεων στο προσωπικό τους λογαριασμό έως τις 7 Τετάρτου 2023. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Όλα αυτά τα οποία διάβασα και τα νέα, τα οποία όπως είπα μπορείτε να τα διαβάζετε στο back office σας με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και φυσικά αυτά για τα κουπόνια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Επίσης μπορείτε να τα βρείτε, να μάθετε μάλλον περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά στο δικό σας back office, να τα διαβάσετε με ελληνική γλώσσα. Ή αν ακόμα βρίσκετε κάτι στα αγγλικά, μπορείτε να το μεταφράσετε κάπως έτσι ώστε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά. Ή αλλιώς, άμα χρειαστείτε κάποια βοήθεια, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας λύσουμε κάθε ερώτημα, κάθε απορία. Και με αυτά κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την προσοχή σας. Τα λέμε ξανά την επόμενη εβδομάδα, όπως πάντα σε 8 η ώρα. Σας περιμένω τότε και μέχρι τότε σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας σας και ένα καλό υπόλοιπο αυτής της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!